Θα πάμε αμέσως σε ένα θέμα το οποίο ανοίξαμε εδώ χθες στην εκπομπή μας για τα φάρμακα υψηλού κόστους και την αγωνία που έχουν εκατοντάδες συνάνθρωποι μας, οι οποίοι στέκονται ακόμη στις ουρές του ΕΟΠΗ προκειμένου να προμηθευτούν τα φάρμακά τους. Είναι άνθρωποι οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολύ σοβαρά προβλήματα υγείας και κάθε άλλο παρά θα έπρεπε να περνούν αυτή την ταλαιπωρία καθημερινά. Σωστά. Ο Σπύρος ο Φρεμεντίτης, ο συνάδελφός μας, είναι με την κυρία Μόιρα Τζίτζικα. Είναι η κυρία που επικοινώνησε και χθες μαζί μας. Και είναι η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ατόμων με σκλήρυνση κατά πλάκας. Καλημέρα, κυρία Τζίτζικα. Σας ευχαριστούμε πολύ που είστε κοντά μας σήμερα. Καλημέρα σας. Να είστε καλά. Καλημέρα, και εγώ ευχαριστώ. Λοιπόν, η κουβέντα όλη έχει να κάνει με την Σπύρο μου, με την εξαγγελία του Υπουργού Υγείας του κυρίου Κικίλια, ότι τα φάρμακα υψηλού κόστους θα διατίθενται από όλα τα φαρμακεία και όχι μόνο από τα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Υπάρχει μία διένεξη με τους φαρμακοποιούς. Δεν έχει λυθεί ακόμη, δεν έχει βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ Υπουργείου Υγείας και φαρμακοποιών. Νομίζω ότι δεν είναι όλοι οι φαρμακοποιοί στην ίδια όχθη. Υπάρχουν άλλοι που λένε ότι θέλουμε να βοηθήσουμε, να συνδράμουμε. Υπάρχουν κι άλλοι που βάζουν εύλογα ζητήματα. Δεν είναι να τους καταγγέλουμε. Το καταλαβαίνουμε. Χθες ο φαρμακοποιός μας έλεγε, ο εκπρόσωπος των φαρμακοποιών μας έλεγε, ότι παιδιά, να αναλάβουμε το κοινωνικό έργο επιμερισμένα. Να είμαστε όλοι συμμέτοχοι σε αυτό. Το αποτέλεσμα όλης αυτής της διένεξης είναι ότι ακόμη η εξαγγελία δεν έχει γίνει πράξη και ότι ακόμη οι ασθενείς με τα φάρμακα του υψηλού κόστους πρέπει να πηγαίνουν στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Λοιπόν, θέλω να σου πω, Άκη, κάνοντας τον πρόλογο, δηλαδή συμπληρώνοντας μάλλον στον πρόλογο που έκανες για το θέμα αυτό, ότι είμαι με την κυρία Μόιρα Τζίτζικα περίπου 10-15 λεπτά εδώ πριν από την εκπομπή και μου λέει η γυναίκα, για παράδειγμα, κουράζεται το χέρι μου ή κουράζομαι να στέκω μόρθια και σκέφτομαι πώς αυτοί οι άνθρωποι, οι οποίοι έχουν σκληρή κατά πλάκας και άλλες παθήσεις, όπως οι καρκινοπαθείς που κάνουν χημειοθεραπείες και ξέρει όλος ο κόσμος πόσο επώδυνο είναι για την φυσική τους κατάσταση όλη αυτή η προσπάθεια που κάνουν για να διατηρηθούν στη ζωή, να στέκονται και στις ουρές του ΕΟΠΗ. Και βεβαίως αυτή η ιστορία είναι που έχει προβληματίσει και αν θέλεις έχει προκαλέσει αντιδράσεις από τις ομοσπονδίες των ασθενών, ότι δηλαδή θα έπρεπε οι φαρμακοποιοί, χωρίς δεύτερη κουβέντα, να συμμετείχαν στο σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας προκειμένου τα φάρμακα υψηλού κόστους, όπως ανέφερες, να διατίθενται από αυτά τα φαρμακεία, τα ιδιωτικά φαρμακεία. Να δώσω όμως το λόγο στην κυρία Τζίτζικα, η οποία επικοινώνησε μαζί μας και μας έφερε, αν θέλετε, το θέμα σε πρώτο πλάνο. Καλημέρα σας. Καλημέρα και από εμένα. Νομίζω ότι τα είπατε πολύ καλύτερα από ό,τι θα τα έλεγα. Ο λόγος που θέλαμε να παρέμβουμε ως Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με Σκληρύνση κατά πλάκας είναι η αφορμή που μας δόθηκε χθες από την τοποθέτηση του εκπροσώπου των φαρμακοποιών που μίλησε για κέρδος. Κοιτάξτε να δείτε, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 14.000 πάσχοντες με πολλαπλή σκλήρυνση στην Ελλάδα, οι οποίοι ταλαιπωρούνται κάθε μήνα σε ουρές ντροπής στα φαρμακεία του ΕΟΠΗ. Το έχουμε δει άλλωστε πολλές φορές να συμβαίνει. Οι άνθρωποι αυτοί έχουν πάρα πολλά προβλήματα και πολλές φορές δεν είναι σε θέση να το κάνουν αυτό. Γι' αυτό και εμείς χαιρετίζουμε την όποια προσπάθεια, από όποια κυβέρνηση και αν γίνεται, ώστε να γλιτώσουμε αυτή την κατάσταση. Από εκεί και πέρα όμως περιμένουμε από μία μερίδα συνανθρώπων μας που επιτελούν ούτως ή άλλως κοινωνικό έργο, διότι οι φαρμακοποιοί, μην κρυβόμαστε, δεν είναι έμποροι. Είναι άνθρωποι οι οποίοι διακινούν φάρμακα, έχουν μία επιστημονικότητα και σε αυτό θα πρέπει να μείνουμε. Δεν θεωρούμε ότι θα είναι μεγάλο κόστος οι ασθενείς με σκλήρυνση κατά πλάκας να προσφεύγουν στα φαρμακεία της γειτονιάς, του διπλανού χωριού, της διπλανής πόλης, γιατί δεν ζουν όλοι στην Αθήνα και στα μεγάλα αστικά κέντρα. Υπάρχουν άνθρωποι που ζουν σε χωριά της περιφέρειας, απομακρυσμένα. Χρειάζεται να κάνουν 60 και 70 χιλιόμετρα για να μεταβούν στο πλησιέστερο φαρμακείο του ΕΟΠΗ στις μεγάλες πόλεις, για να στηθούν σε μία ουρά και να πάρουν τα φάρμακά τους. Σκεφτείτε λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι πόσο πιο εύκολη θα ήταν η ζωή τους εάν μπορούσαν στο φαρμακείο της περιοχής τους, είτε αυτό είναι στο χωριό που διαμένουν ή στο διπλανό χωριό, να πάρουν το φάρμακό τους. Και να σας πω και κάτι ακόμη, μιλώντας με όρους αγοράς. Δεν έχουν να χάσουν οι φαρμακοποιοί από όλο αυτό. Το κέρδος θα είναι μακροπρόθεσμο. Διότι όταν ένας άνθρωπος δημιουργήσει μία σχέση με το φαρμακοποιό, καταλαβαίνετε ότι αυτό
αφήνει χρήματα στο φαρμακείο. Δεν είναι μόνο το φάρμακο υψηλού κόστους. Οι ασθενείς αυτοί παίρνουν και άλλα φάρμακα. Οι ασθενείς αυτοί είναι ήδη πελάτες σε αυτά τα φαρμακεία. Έχουν ήδη σχέσεις με αυτούς τους ανθρώπους. Φαντάζομαι λοιπόν ότι δεν είναι πολύ μεγάλο το κόστος. Και σε τελική ανάλυση θα σας πω και το εξής. Εμείς, σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία, δεν θέλουμε να μπούμε στη μέση, στη διένεξη που μπορεί να έχει το οποιοδήποτε Υπουργείο Υγείας με τις Ομοσπονδίες των Φαρμακοποιών. Σωστά και δεν θέλετε. Εμάς μας ενδιαφέρει όμως. Μας ενδιαφέρει να απαγκιστρωθούν οι ασθενείς μας από αυτό το άχαρο έργο που έχουν μία φορά κάθε μήνα να πάνε. Φυσικά. Χάνονται εργατοώρες. Υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι πηγαίνουν να πάρουν τα φάρμακά τους και αγκαρεύουν άλλους ανθρώπους να πάνε να στηθούν σε αυτές τις ουρές, οι οποίοι άλλοι άνθρωποι χάνουν και αυτοί χρόνο και ποιότητα ζωής για να το κάνουν. Είναι αλυσίδα όλο αυτό. Όλοι Τζιτζικά, έχουμε να κερδίσουμε. Πόσες χιλιάδες είναι οι ασθενείς? Οι ασθενείς είναι 14.000 αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Αυτό εκτιμούμε. Τι σημαίνει για να καταλάβει ένας άνθρωπος όπως εγώ που δεν έχω και κάποιοι άνθρωποι μας ακούν δεν έχουν τέτοιο πρόβλημα. Τι σημαίνει κλίνης κατά πλάκας? Καθημερινότητα αυτού του ανθρώπου ποια είναι? Και τι σημαίνει, κυρία Τζιτζικά, να ρωτήσω μαζί με τον Σπύρο, με το καλό ερώτημα του Σπύρου να προσθέσω, τι σημαίνει για εσάς να στηθείτε, να πάτε να στηθείτε στην ουρά του φαρμακείου του ΕΟΠΗ, περιμένοντας για ώρες να προμηθευτείτε το φαρμακό σας? Ένας ασθενής με πολλαπλή κλίνηση μπορεί να έχει αρκετά συμπτώματα τα οποία πολλές φορές δεν είναι και ορατά στον κάθε έναν από εμάς. Δηλαδή, ένας άνθρωπος μπορεί πηγαίνοντας σε ένα φαρμακείο του ΕΟΠΗ και να χρειαστεί να περιμένει γύρω στα 40 λεπτά. Να σας πω έτσι μία μέση αναμονή που μπορεί να έχει κάποιος στο φαρμακείο του ΕΟΠΗ και να χρειαστεί να καθίσει όρθιος. Δεν αντέχει. Θα αρχίσουν να τρέμουν τα πόδια του. Μπορεί να αισθάνεται αδυναμία. Μπορεί να μουδιάσει. Μπορεί να ζοριστεί πάρα πολύ. Επίσης, τις ημέρες που έχει πάρα πολύ ζέστη, οι ασθενείς αυτοί δεν κάνει να βρίσκονται και να εκτίθενται σε συνθήκες ζέστης. Δεν μπορεί ένας ασθενής με 38 βαθμούς να βγει στην Αθήνα τον Αύγουστο για να πάει να πάρει το φάρμακό του. Θα γίνει χειρότερα. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά είναι ζητήματα. Επίσης, ένας άνθρωπος που έχει αστάθεια. Αυτά είναι ζητήματα. Αυτά είναι τα καλύτερα κοινωνικά επιχειρήματα που μπορεί να προτάξει κάποιος προκειμένου να πει ότι τα φαρμακεία θα πρέπει να συμμετάσχουν σε ένα τέτοιο καθοριστικό κοινωνικό ρόλο. Πρώτα απ' όλα να ευχαριστήσουμε πολύ και την κυρία Τζίτζικα και τον Σπύρο τον Φερμεντίτη για το ρεπορτάζ. Δεύτερον, σας υποσχόμαστε ότι θα επιμείνουμε όσο περισσότερο γίνεται, έτσι ώστε να έχουμε να παρακολουθούμε την εξέλιξη του θέματος. Ελπίζουμε και φανταζόμαστε ότι θα βρεθεί κοινός τόπος μεταξύ Υπουργείου και Φαρμακοποιών. Νομίζω ότι ο κύριος Κιχίλιας δεν θα το αφήσει έτσι. Το έχει εξεγγείλει, πως είναι και προσωπική του υπόθεση να το εφαρμόσει, όχι μόνο να μείνει στην εξαγγελία. Πάντως δεν θα το αφήσουμε και εμείς έτσι. Κυρία Τζίτζικα, καλημέρα. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστούμε πάρα καλημέρα, πολύ. Καλημέρα, ένα τελευταίο να πω ότι. Ναι, ένα τελευταίο να πω και εγώ ότι και εμείς σαν Πανελλήνια Ομοσπονδία θέλουμε να βρεθεί λύση. Κάνουμε έκκληση και προς τις δύο πλευρές να βρούνε μια κοινή λύση, ούτως ώστε οι 14.000 πάσχοντες αυτή τη στιγμή να μπορούν να πάρουν τα φάρμακά τους από τα ιδιωτικά φαρμακεία της περιοχής που βρίσκονται. Ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δώσατε την ευκαιρία να πούμε την άποψή μας. Να είστε καλά. Καλημέρα.